Διάβασα κάποια στοιχεία του Αριστοτελείου, που είναι οι καμπύλες πρόληψης όπως λέγονται, που δείχνουν ότι από τις 14 Δεκεμβρίου και μετά προβλέπεται σημαντική μείωση του αριθμού των διασωληνωμένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας, περίπου στις 320 σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και σημαντικό, με δεδομένο ότι έχουμε ξεπεράσει τα 600 και τώρα είμαστε στα 594. Εκεί οδεύουμε. Πράγματι, εκεί οδεύουμε. Η πρόβλεψη αυτή που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή, ουσιαστικά τη Δευτέρα τα ανακοινώσαμε, ναι, συνεχίζει και για τους διασωληνωμένους και για τους νεκρούς, αλλά και για τις λοιμώξεις, περίπου στα 350 άτομα. Ήδη βλέπουμε όλη τη βδομάδα που πέρασε. Οι διασωληνωμένοι να χτυπάνε εκεί στο μέγιστο, γύρω από το μέγιστο που είχε φτάσει το προηγούμενο Σάββατο Κυριακή. Χθες αρχίσαμε να βλέπουμε την κατηφόρα του. Αυτή τη βδομάδα θα πέσει με μεγαλύτερο ρυθμό, θα πέσουν οι διασωληνωμένοι. Θα μείνει όμως σταθερό, θα μείνουν σταθερά οι θάνατοι, οι απώλειες θα παίζουν συνέχεια γύρω στο 100, όπως βλέπουμε. Μέχρι πότε, κύριε καθηγητά, επειδή είναι ένας τεράστιος αριθμός, ένας συνάδελφός σας έλεγε προχθές ότι είναι σαν να πέφτει ένα αεροπλάνο κάθε μέρα στην Ελλάδα. Είναι πολλά τα θύματα. Μέχρι πότε, ναι, βλέπετε ότι θα διατηρηθεί αυτό το νούμερο? Περίπου έτσι είναι. Θα κρατήσει όλη την βδομάδα που θα μας έρθει, την επόμενη βδομάδα, και από τη μεθεπόμενη θα δούμε να πέφτει και εκεί ραγδαία, να καταβαίνει γρήγορα. Δηλαδή, όλα αυτά, ξεκινάμε αύριο Δευτέρα 7 του μηνός, όλη αυτή η βδομάδα λέτε θα πάει με τέτοια νούμερα και πάμε την παραπάνω για πτώση. Ναι. Οι θάνατοι θα παίζουν γύρω από το 100, λίγο πάνω, λίγο κάτω, για μια ολόκληρη εβδομάδα, και στη συνέχεια από την μεθεπόμενη, δηλαδή από τις 14 και μετά, θα δούμε την κάθοδο που θα μεγάλη, είναι σχετικά μεγάλη πιο μείωση μετά. Μέσα σε μία-δύο εβδομάδες θα έχουμε πολύ μεγάλη μείωση. Και για ποιο λόγο διατηρείται σε αυτό το ύψος ακόμη ο αριθμός των θυμάτων, παρότι είμαστε σε lockdown από τις 7? Γιατί περίπου 20 μέρες πριν είχαμε το μέγιστο, κορυφώθηκε το μέγιστο των λοιμώξεων και των κρουσμάτων στην Ελλάδα, τόσο στην Βόρεια Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Κράτησε αυτό και το βλέπουμε μόλις θες να αρχίζει να εμφανίζεται ότι πέφτει χαρακτηριστικά. Ήταν οι λοιμώξεις γύρω στα 2.700, χθες ήταν 1.384 περίπου. Τώρα τα νούμερα αυτά παίζουν λίγο πάνω κάτω από, με τη μέρα. Επομένως, εκείνο κράτησε τουλάχιστον 10, γύρω στο 2.500 με 2.800, κράτησε πολλές μέρες, τόσες που θα δούμε, τόσο οι διασωληνωμένοι κρατήσανε τις τελευταίες 10 μέρες. Το ίδιο θα συμβεί και με τους θανάτους. Συμβαίνει δηλαδή, το έχουμε δει εδώ και μία εβδομάδα περίπου, να χτυπάνε μερικά νούμερα γύρω στο 100 και μερικά θα είναι στατιστικά περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω και κάτι άλλο που άπτεται του οικονομικού πεδίου. Εάν από την παραπάνω εβδομάδα αρχίζουμε και βλέπουμε τη μείωση που λέτε, μας επιτρέπετε να αρχίσουμε συζήτηση εν όψη και της εορτής των Χριστουγέννων για άρση των μέτρων? Αύριο ανοίγουν τα καταστήματα με τα χριστουγεννιάτικα ήδη και υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι πλήττονται, διαλύονται, καταστρέφονται, που ζητούν να ανοίξουν και αυτοί. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ανοίγουμε τέτοια κουβέντα ή όχι? Νομίζω, παρόλο που αυτή είναι η δυνατότητα μόνο από την κυβέρνηση, ότι έχει να οφείλει να το κάνει, να το λάβει υπόψη για πολλούς λόγους. Ακούσαμε τον κύριο Μανδραβέλη προηγουμένως ότι η ζημιά η οποία αφήσατε η οικονομία, παρόλο που δεν είναι 100% το lockdown, είναι τεράστια και παίζει σε πολλά δισεκατομμύρια ανά μήνα όταν έχουμε lockdown. Από τη στιγμή λοιπόν που κατεβαίνουν τα νούμερα, οι άνθρωποι έχουν μάθει, όλοι έχουμε μάθει πλέον να κυκλοφορούμε έξω με τις μάσκες, να λαμβάνουμε τα μέτρα, να αποφεύγουμε τον συνωστισμό. Άλλωστε προχθές ξαναείπαμε και μαζί μερικά πράγματα για αυτή την δραστηριότητά μας. Τότε μπορούμε, έχοντας αυτό κατά νου, ότι κάθε αποφυγή ή κάθε ασυνοστισμός στοιχίζει μετά από μερικές μέρες, μερικές εβδομάδες, όπως βλέπουμε τώρα με πολλούς διασωληνωμένους και θανάτους, έχοντας αυτό πάντα κατά νου. Και τα μέτρα προστασίας, αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι όταν η κυβέρνηση παίρνει και η αστυνομία φυλάει αυτά τα μέτρα αυστηρά, τότε και οι πολίτες είναι πιο κοντά στο να τα τηρούν. Μπορούμε να κάνουμε Χριστούγεννα, βεβαίως όχι σαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά προσεκτικά, και να κάνουμε και μερικά ψώνια, αυτά τα οποία χρειάζονται αυτή την περίοδο.